Κώστα Σαμοθράκης, καλησπέρα σας κύριε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα μόνο μου, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Άλλες φορές έπαιρνα τηλέφωνο και σε έβρισκα στις παραλίες και έλεγες τώρα κομψά έτσι και ευγενικά. Πάρτε λίγο αργότερα ρε παιδιά. Ναι, να ευρωτιμώ. Τώρα που έπρεπε να είσαι σε παραλία, μαζί με τον Γιωβάνη δεν είσαι. Να σου πω γιατί, ότι ο Γιωβάνη θα πάω το απόγευμα στις 6. Α, θα πας. Δεν για συνέντευξη, αλλά επειδή ετοιμάζω ένα καινούριο site, είμαι στο τρέξιμο και στο πήξιμο γενικώς. Έχουμε τέτοια. Και θα αναβάλλονται τα μπάνια για λίγες μέρες μέχρι να ετοιμάσω. Αυτό σημαίνει το loading, loading, loading. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Τι έχουμε, φίλε, τι κινείται, για πες μου τώρα. Έχουμε καμιά απάντηση. Θέμα Κάρμο, θέμα LKB, θέμα. Πολλά ανοιχτά, πολλά ανοιχτά. Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι. Μια εβδομάδα πριν διάβαζα, ας πούμε, στην εφημερίδα, μένουν τα τυπικά για να ανανεώσει ο Μασούρας. Και τώρα ανανέωσε και δεν το έμαθα εγώ, δεν ξέρω. Όχι, ακόμα όχι. Ναι. Αλλά ισχύει αυτό, τα τυπικά από μένα. Εντάξει. Περιμένω. Να μου τα πεις αναλυτικά. Κοίταξε να δεις. Για τον Κάρμο και τον Όρτα, νομίζω ότι δεν θα τους έχει ο προπονητής μαζί στην προετοιμασία. Θα καθυστερήσουν αυτές οι δύο περιπτώσεις. Ναι. Έτσι φαίνεται από τις αντιδράσεις Μπράγκα και Πόρτο. Όπως γίνεται πάντα με όλες τις ακριβές περιπτώσεις. Ναι, τώρα μάλιστα από την Πορτογαλία βγαίνει, ας πούμε, ότι η Πόρτο θέλει 20 εκατομμύρια για να πουλήσει τον Κάρμο. Τον Κάρμο. Ναι. Προσπαθούμε να ξέρεις ότι έχει, να μαζέψει λεφτά. Περίμενε, έχει τελειώσει η προθεσμία των 17,5, έτσι. Τέλος του μήνα δεν ήτανε. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τώρα ότι έφαγε μια σφαλιάρα από την UEFA. Για το Financial Fair Play. Α, ναι. Ναι, και πρέπει να πουλήσει τουλάχιστον 3-4 παίκτες για να έρθει στα ίσα. Να φέρει το καράβι στα ίσα, μπράβο. Ναι. Και ψάχνετε τώρα να δει πώς θα πουλήσει πιο ακριβά αυτούς τους 3-4 που είχα υπόψη. Για τον Όρτα, ο Όρτα κάνει τον τραυματία, είναι τραυματίας, εν πάση περιπτώσει το παιδί, και δεν περιμένω στις προπονήσεις. Προφανώς είναι ένας τρόπος να τους πείσει να τον αφήσουν να πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Όχι με 6 εκατομμύρια βέβαια. Δεν νομίζω ότι αυτό το ποσό. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπα προχώρησε και πήρε 2 χαφ. Ένα γιατί με τον Όρτα μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία. Και δεύτερον, γιατί ο ΕΣΕ πριν τις 10 Αυγούστου δεν θα είναι με την ομάδα. Ναι, ναι. Και όταν θα γυρίσει 10 Αυγούστου από την Ολυμπιάδα, θα ξεκουραστεί, θα πάρει μια άδεια 10 ημέρες. Οπότε αυτομάτως στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα είναι εκτός. Αν και νομίζω μετά έχει διακοπή πρωταθλήματος μετά τη δεύτερη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, γι' αυτό και προχώρησε και πήρε τον Στάμενιτς και τον Γκαρθία. Για τον Γκαρθία να σου πω, το έγραψα και χθες ότι. Τον είχε κλείσει πριν από τον τελικό της 29 Μαΐου, είχαν συμφωνήσει ο προπονητής. Και αυτά που γράφαμε ότι δεν είναι σίγουρο και ότι μπορεί η Μπιλμπάου να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Πράγματι, η Μπιλμπάου του έκανε πρόταση να ανανεώσει το συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Αλλά και ο Μεντιλίμπαρ επέμενε να τον πάρει γιατί είχε καταλάβει ότι η Μπόρα δύσκολα θα μείνει. Άφηνε ένα παράθυρο ανοιχτό η Μπόρα, αλλά φαινόταν ότι ήθελε να γυρίσει στη Λεβάντε. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες, παρότι έχει μεγάλη εκτίμηση στον Λιμπόρα, δεν θέλει παίκτες να τους κρατήσει, να είναι στην ομάδα με το ζόρι. Στην πραγματικότητα ο Γκαρθία είναι ο πρώτος παίκτης του νέου προπονητή, έτσι. Ναι, 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 είναι ο πρώτος παίκτης του νέου προπονητή και ο Στάμενιτς σε συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς. Α, εντάξει. Για τον Στάμενιτς να σου πω την είδηση που υπάρχει ότι σε αντίθεση με τον ΕΣΕ. Ενώ ήταν ο προπονητής τον ήθελε στην Εθνική Ομάδα της Νέας Ζηλανδίας να πάει στην Ολυμπιάδα, προτίμησε να πάει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού με δική του πρωτοβουλία. Θετικό, θετικό αυτό για τον Ολυμπιακό. Προφανώς του το ζήτησε και ο Μεντιλίμπαρ, γιατί βλέποντας, κοίταξαν, σε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μόνο τον Τζεκίνιο είχε από τους άλλους. Ο Αλεξανδρόπουλος δεν ξέρουμε τι θα γίνει, με τον Όρτα τα είπαμε, οπότε ήθελε 2 χαφ ακόμα, όπως θα κλείσει και σύντομα και ένα σέντερφορ. Το επόμενο δεκαήμερο μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία. Ναι, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα και για την ομάδα του τη Νέα Ζηλανδία να περάσει, γιατί είναι στον όμιλο στις Ολυμπιακούς Αγώνες με Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γουινέα. Πολύ προχωρημένο σε βλέπω, δεν τα ξέρω, σε ακούω. Ποιοι θα είναι στη Γουινέα? Ο Μπα και ο Καμαρά. Και ο Ακιμπού, ναι. Είδες. Και να ξέρεις, και τον Ακιμπού ήθελε να τον δει. Στην προετοιμασία. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω τώρα αυτό. Τα παντρεύονται αυτά. Γι' αυτό σε πήγα έτσι. Ναι, ναι.
Να σου πω ότι την είδηση που την έβγαλα πριν από μία ώρα περίπου, ότι ο αγαπημένος μας, και εγώ τον είχαμε σε μεγάλη λατρεία, γιατί θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος σέντερφορ που έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια, για τον Ελ Αραμπί λέω, συμφώνησε, γιατί είχα μια επικοινωνία με την Κύπρο, συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ τελικά. Υπήρχαν κάποιες διαβουλεύσεις εκεί, ξέρεις το. Ήθελε κλειστό διαιτές, μωρέ, ο Ελ Αραμπί. Ναι, τελικά συμφωνήσανε στο 1-1. Συμφωνήσανε στο 1-1. Τη Δευτέρα θα πάει στην Κύπρο. Βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ είναι στη Σερβία για προετοιμασία. Θα πάει τη Δευτέρα τα τυπικά και μετά θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 10 του μήνα. Οπότε θα συνεχίσει στην Κύπρο. Αν να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το έβλεπα. Αλλά φαίνεται. Κοίτα, τον ικανοποίησε το οικονομικό, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν... Ναι. Εντάξει, τον έψηνε και ο Βαλμπουενά, να ξέρεις, εδώ και καιρό. Άσχετα αν ο Βαλμπουενά σταμάτησε και επιστρέψει στην Ελλάδα. Και μάλλον θα πάρει πόσο στο Ρέντι. Τελικά διαπίστωσε, ας πούμε, ότι υπάρχουν καλές προοπτικές στο ΑΠΟΕΛ και γι' αυτό αποφάσισε να πάει εκεί στα 37 του. Τώρα και πού να πάει ο Ελ Αραμπί στα 37 του. Ναι, μιλώντας για Κύπρο, λες να ενεργοποιήσει την οψιόν που υπάρχει εκεί πέρα, νομίζω μικρή είναι. Για τον Πέπε. Για τον Πέπε με την Πάφο, ναι. 800.000 είναι η οψιόν. Ναι. Θα την ενεργοποιήσει και αυτό από την Κύπρο. Θα την έχουν σκοπό οι άνθρωποι να τον πάρουν. Ναι. Να τον δώσουν τα 800.000 στον Ολυμπιακό και να τον αποκτήσουν. Κοίταξε να δεις, είναι φανερό μόνο μου ότι στον Ολυμπιακό προσπαθούν να απαλλαγούν από όλα αυτά τα συμβόλαια. Έτσι. Είναι φανερό ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Μιλάμε τώρα για 40 παίκτες. Βάλε και τους παίκτες του Ολυμπιακού Β που θα μείνουν ξεκρέμαστοι όλοι. Και όχι μόνο θα μείνουν ξεκρεμαστοί, υπάρχουν και συμβόλαια. Τα οποία τι θα γίνει, ας πούμε. Θα πρέπει τις επόμενες μέρες, για όσο ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει από αυτά τα παιδιά, να δούμε κινήσεις σαν και αυτή του Κοστούλα στη Ρίο Άβε. Έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, ναι. Θα δούμε και άλλες δηλαδή. Προφανώς θα γίνουν και τις κινήσεις. Το έχει κατά ανάγκη προς τη Ρίο Άβε, δηλαδή ομάδα συμφερόντων Μαρινάκη. Μιλάω και για άλλες ομάδες όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Αυτό θα προσπαθήσουν. Καταρχάς θα προσπαθήσουν κάποιοι να πουλήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές για να μπουν χρήματα στο ταμείο. Σωστά. Άσχετα τώρα αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβαλε το χέρι στην τσέπη για άλλη μια φορά και έβαλε 30 εκατομμύρια με την αύξηση, να ευρωπήσει την κατάσταση και να μην υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play. Γενικά είναι κρίμα, ας πούμε, να υπάρχουν 30-40 ποδοσφαιριστές να τους πληρώνουν Ολυμπιακός του χρόνου. Τώρα το θυμήθηκα. Μου είπες για τον Πέπε. Ξέρεις ο Ολυμπιακός από την Κιμαράες πόσο τον αγόρασε τον Πέπε? 4,5 εκατομμύρια. Με έντονη επιθυμία του Μαρτίν τότε που ήταν προπονητής. Δεν έπαιξε ποτέ. Άρχισε να πηγαίνει ιδανικός από εδώ και από εκεί. Πήγε στην Πορτογαλία, στην Φαλμαλικάο, μετά στην Αγκαρακού στην Τουρκία, μετά στην Ισπανία, στην Καρταγένα και κατέληξε στην... Με έντονη επιθυμία του Μαρτίνς, ούτε ο Μαρτίνς δεν τον έβαζε να παίζει. Ναι, έτσι όπως ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, 4,5 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι λεφτά έχουν φύγει, ας πούμε, άσκοπα από εδώ και από εκεί, για παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξαν ποτέ. Και δεν θα παίξουν. Δηλαδή τώρα του Μπιέλ, ας πούμε, τα 6 εκατομμύρια. Αυτό το παιδί ξέρει μπάλα. Ποτέ δεν έπαιξε όμως δεκαμότο. Ναι, όχι, ποτέ δεν έπαιξε. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Όταν όμως τον βάζεις να παίξει εξτρέμ, λογικό είναι. Σε σχέση με τα 6 εκατομμύρια, δεν έχω δει τέτοια αξία στο χορτάρι ακόμα. Αν θα δω αύριο, δεν ξέρω. Δεν σου λέω ότι έπαιξε σύμφωνα με το ποσό της αγοράς του. Ναι. Αλλά όμως για εμένα ο Μπιέλ μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Τον Μπιέλ εγώ θέλω να το δω εκεί που έπαιζε ο Γιώβετιτς. Και γι' αυτό ο προπονητής έχει στο μυαλό του να τον πάρει στην προετοιμασία, τα φιλικά παιχνίδια να τον δει. Γιατί φεύγοντας ο Γιώβετιτς μένει ένα κενό εκεί. Δηλαδή, ποιος θα παίξει πίσω από το center forward σε κάποια παιχνίδια που θα χρειαστεί? Ο Μπιέλ σίγουρα δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή ο Φορτούνης, ας πούμε, okay, πήγε και έπαιξε εξτρέμ και τα πήγε περίφημα. Ο Μπιέλ δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ, δεν μπορεί να μαρκάρει. Έτσι έχει αυτό το μειονέκτημα. Τώρα θα μου πεις μαρκάρει ο Φορτούνης, όχι. Αλλά ο Φορτούνης έχει άλλα χαρίσματα, σου δίνει άλλα πράγματα. Πάση περιπτώσει, επειδή μου πεις για τον Μπιέλ, να σου πω ότι θα τον τσεκάρει ο προπονητής στην προετοιμασία, έτσι φαίνεται. Αν δεν του κάνει, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να τον πουλήσει, να μειώσει τη χασούρα των 6 εκατομμυρίων. Οπότε όταν μιλάμε τώρα για τέτοια ποσά, 6 εκατομμύρια ο Μπιέλ, 4 ο Πέπε, 3 από εδώ, 2 από εκεί, καταλαβαίνεις
πόσα λεφτά έχουν φύγει, πόσα χρήματα έχουν φύγει, άσκοπα και χωρίς. Τέλος πάντων, μην κρινιάζω τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν γίνει λάθη. Όλοι οι σώματες γίνονται. Ο Ολυμπιακός δεν είναι εξαίρεση. Ναι, εντάξει. Τώρα, ο κάθε προπονητής να πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο, να πάρουμε τον άλλο. Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ, ρε φίλε, αυτό που έγραψαν οι ρέκορντ εκεί στην Πορτογαλία. Ότι ρώτησαν στη Sporting Λισαβόνος, λέει, για ένα Γάλλο μέσο 22 χρονών, μικρό παιδί. Κοίταξε να δεις. Αν ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ενεργοποιήσει την αγορά του Αλεξανδρόπουλου. Και ας μην είναι ο αγαπημένος του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή είναι φανερό ότι τώρα με τη Λίμπαρ δεν τον χρησιμοποιήσει, δεν τον έβαλε τα παιχνίδια. Αλλά στον Ολυμπιακό, επειδή θέλουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα γίνει προσπάθεια να τον κρατήσουν. Έτσι, με λιγότερα, αν είναι δυνατόν, φαντάζομαι, από τα 4. Σε 3,5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα, δεν νομίζω. Αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί λύσα, γιατί και η Sporting δεν φαίνεται να τον θέλει. Οπότε θα προσπαθήσει να βρουν μια φόρμουλα να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός. Εκτίμηση δική μου είναι, δεν είναι πληροφορία. Έτσι, γιατί ξέρω ότι στον Ολυμπιακό ποντάρουν πολύ, θέλουν να έχουν έντονο το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, άμα έφευγε ο Μασούρας. Καλά στο έντονο. Ας έχουν ελληνικό στοιχείο και ας μην είναι και έντονο. Ναι, όχι, ας σου πω. Ας πούμε, έφευγε ο Φορτούνης, έφευγε ο Μασούρας, έφευγε ο Αλεξανδρόπουλος. Εντάξει, τι θα γίνει δηλαδή. Λέω, έφευγαν, δεν είπα ότι φεύγουν, πρόσχε, μην παρεξηγηθεί. Λοιπόν, θέλουν έντονο το ελληνικό στοιχείο, οπότε. Και βλέποντας και τα τερτύπια με κάποιον, βλέπουμε τώρα με τον LKB, ο οποίος, κοιτάει το συμφέρον του, εγώ το σέβομαι, το δέχομαι, είναι 32 χρονών, είναι το τελευταίο συμβόλαιο, θα κάνει ένα τριετές, θέλει να τα οικονομήσει. Δικαίωμά του. Λάθος του είναι, γιατί ήρθε σε μια ομάδα που τον αγκάλιασε, του έδωσε την ευκαιρία να παίξει μπάλα, να βγει πρώτο σκόρερ, να πάρει το κόπερες λίγκ, αλλά δεν είμαι και στη τσέπη του Ελκάμπη. Έτσι ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Ο οποίος βέβαια το θέμα είναι ότι δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι, ρε παιδί μου, τα αφήνει όλα ανοιχτά. Ναι, και αυτό το ότι το έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα, εμένα με προσωπικά με προβληματίζει. Φαίνεται ακόμα δεν ξέρει τι θέλει μάλλον. Έτσι νομίζω. Ναι. Δεν ξέρει τι θέλει. Και αμφιβάλλω βέβαια αν πάει σε άλλη ομάδα που τελικά δεν θα είναι κάπου στην Αραβία, έτσι, ή ξέρω εγώ αν χάλασε η δουλειά. Δηλαδή είχε κάνει μια καλή πρόταση η Μαρσέη, είπε όχι. Του κάνει πρόταση η Φενέρ. Δεν τα βρήκανε με τη Φενέρ, διαβάζω. Ναι, γιατί ήταν 2 εκατομμύρια η πρόταση. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει καλύτερη πρόταση από τη Φενέρ. Μπράβο. Λοιπόν, ψάχνει, να σου πω μια δίνηση στο μυαλό. Να σου πω τι ψάχνει, ρε φίλε. Να σου πω τι ψάχνει. Ψάχνει ένα ρόλο σαν και αυτό που είχε στον Ολυμπιακό. Να ξεκινάει η ομάδα από τον Ελκαμπή. Δεν θα το βρει αυτό το πράγμα εύκολα. Δεν θα το βρει. Γι' αυτό κοίταξε να δεις ο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό επιμένει πολύ και τον θέλει. Δηλαδή τώρα, εντάξει, φεύγει ο Ελκαμπή. Προφανώς και ο Ελκαμπή δεν είναι ο μοναδικός σέντερφορ στον κόσμο. Μπορείς να βρεις. Έτσι, και με αυτά τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός, μπορεί να βρει σέντερφορ και καλό σέντερφορ και θα βρει καλό σέντερφορ. Άλλωστε θα πάρει και δεύτερο, έτσι κι αλλιώς. Είτε μείνει ο Ελκαμπή είτε φύγει, θα αποκτηθεί και δεύτερο σέντερφορ. Γιατί ο Ναβάρο έφυγε. Οπότε δεν μπορεί να πας να βγάλει χρόνια με ένα σέντερφορ. Και μάλιστα έχω την πληροφορία ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, ο Ολυμπιακός ένα σέντερφορ θα το έχει προσθέσει στο ρόστερ. Έτσι. Ωραία. Να σου πω ότι στον Πειραιά ζούμε σε ρυθμούς Γιωβάνι. Εντάξει, λογικό. Έτσι γίνεται χαμός στην πλατεία Κοραή. Σήμερα 7 η ώρα, χτες έκανε μια μικρή εμφάνιση έτσι γιατί δεν κατευθείαν από τη Βραζιλία, αν και είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Α, περίμενε, πλατεία Κοραή θα γίνει το τουρνό αυτό. Ναι. Άρα έχουν κοβαλήσει άμμο πράγματα εκεί, έτσι. Όχι, δεν έχει άμμο. Έχει διαμορφωθεί γήπεδο ειδικό για τέτοια παιχνίδια. Α, δεν είναι beach volley, είναι απλά ποδοβόλι. Ναι, ποδοβόλι. Βάλανε μια μοκέτα κάτω. Μπράβο. Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ προχωρημένες οι εγκαταστάσεις. Δηλαδή. Με εξέδρες και τέτοια, έτσι. Τέλεια. Ναι, ναι. Θα κάνει την εμφάνισή του με τον Λουτσιάνο σήμερα στις 7 και αύριο θα είναι η τελική με τις απονομές και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνεις στην πλατεία Κοραή όλοι κυκλοφορούν με μια φανέλα του Γιωβάνι. Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που έφυγε τον Ολυμπιακό, αλλά λογικό είναι να μην ξεχνιέται γιατί
όπως μου είπε και ο Λουτσιάνο χθες που συναντηθήκαμε στη συνέντευξη τύπου και κάναμε μια συνέντευξη, Γιωβάνι ήταν ένας και δεν ξεχνιέται εύκολα. Ναι, ναι. Βλέπω τώρα... άμα βλέπεις εσύ... Όχι μωρέ, δεν είναι τίποτα. Τώρα σε 10 λεπτά ξεκινάει το φιλικό της ΑΕΚ με την Μπριζ. Ναι. Και βλέπω τον Τζίγκερ Νάγκελ να ξεκινάει βασικός. Πεκταράς. Ναι. Απλά δεν τέριαξε. Όταν τον πρωτοείδα στην προετοιμασία και μάλιστα είχα πάει και κράξιμο τότε, είδα κάποια στοιχεία που μου αρέσουν σε αυτό το παίκτη. Δεν τέριαξε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, φίλε. Μ' αρέσουν πολύ αυτό το στυλ οι παίκτες, όπως και ο Μπιέλ, έτσι και ο Ζιγκερνάγκελ, συγγνώμη, μ' άρεσε πολύ. Απλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις, και ο Αρή, ας πούμε, ήταν στην Άρσεναλ, έκανε παπάντες και πήγε στη Γιουβέντους και δεν ακούμπησε την μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Διαφωνείς? Όχι, ρε φίλε, όχι, όχι. Είναι που δεν θα ταιριάξει, πού θα κολλήσει, πώς θα κολλήσει μια ομάδα με τον προπονητή. Πριν το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, ο Γιώβετιτς δεν υπήρχε πουθενά και ο Ιμπόρα, ρε φίλε. Και ξαφνικά γίνανε και οι δύο απαραίτητοι για την 11η του Ολυμπιακού. Με τον Ιμπόρα, ας πούμε, να βγάζει μάτια σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήρθε ο προπονητής, άλλαξαν τα πράγματα. Είναι πώς θα κολλήσει όλη η ιστορία. Σας ευχαριστούμε για όλα, κύριε. Καλό μεσημέρι, Μανώλη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.